Συνέχεια στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει με φόντο την παρέτηση Κοντζιά έδωσε ο τέος Υπουργός μέσα από τη συνέντευξή του στην Κρήτη TV και τον Γιώργο Σαχίνη, στη διάρκεια της οποίας για πρώτη φορά μετά την παρέτησή του μίλησε για το σκηνικό που προηγήθηκε αυτής μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις καταγγελίες καμένου που χαρακτήρισε συκοφαντίες περί χρηματοδότησης της κυβέρνησης από τον Τζορτ Σόρο. Μετά τη συνέντευξη που αναπαρήγαγαν πανελλαδικά τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνική σταθμή και διαδικτυακά μέσα και η Νέα Δημοκρατία απαντώντα Ακούστηκαν σε ανακοίνωσή τη, ανέφερε: Ο κύριο Καμένο κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ Σόρος. Δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δημοσίω πια ο κύριο Κοτζιά. Ο κύριο Τσίπρας θα εξηγήσει στου πολίτε ποιου εννοεί ο κύριο Καμένο ότι χρηματίζονται ή έχει πάθει ξανά αφωνία όπω το Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνέντευξη η Κοτζιά και τα όσα είπε για την παρέτησή του αποτέλεσαν βάση ακόμη και συζητήσεων μεταξύ πολιτικών τόσο τη κυβέρνηση όσο και τη αντιπολίτευση σε συνέχεια του πολέμου με την ανταλλαγή αιχμηρών δηλώσεων. Ολόκληρη Εντάξει. η Ελλάδα παρακολουθεί πραγματικά αποσβολωμένη αυτό το δημόσιο ξεκατίνιασμα που δεν έχει πραγματικά σταματημό μεταξύ νυν και πρώην υπουργών. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από υπουργού, κύριε Υπουργέ τη Δικαιοσύνη, που είστε εδώ σήμερα, αλλά ήσασταν στο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να ρωτήσετε τον κύριο Καμένο, ότι ποιοι είναι οι παραλήπτες αυτών των κονδυλίων, κύριε Καλογύρου. Καλό θα ήταν πράγματα τα οποία συζητήσεις και διάλογοι που διαμείβονται σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια πολιτική γραμματεία, σε όργανα δηλαδή που χρειάζεται εμπιστευτικότητα. Να μην διαραίουν έτσι και μετά από μέρε. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη συνέντευξη που μεταδόθηκε χθε το βράδυ, διαδικτυακά μέσα ενημέρωση, τα πλέον έγκριτα, μεταδίδοντα τα όσα είπε στη συνέντευξή του ο παρετηθή υπουργό, αναπαρήγαγαν τα όσα είπε ο Νικοσκοτζιά, όχι μόνο για την παρέτηση και του λόγου που τον οδήγησαν σε αυτή και τι καταγγελίε καμένου, που χαρακτήρισε λάσπη, αλλά και όσα προέκυψαν με την Αιγυαλίτη Δαζόνη, τα μυστικά κονδύλια που ο επιχείρησε ω υπουργό να φέρει μέσα στη Βουλή και να πάψουν στην πλειονότητά του να είναι τόσο μυστικά, αλλά και τα επόμενα. Του βήματα στην πολιτική με το πράτο, αλλά και τι ακαδημαϊκές του στοχεύσει.